Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 24 Ιανουαρίου 2019, ξεκινάμε, ώρα για μπλε, λίμπερο 107,4 για όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού, του μπασκετικού, του βολεϊκού και όχι μόνο Ηρακλή, ασχολούμαστε με όλα του σπουδαίου αυτού συλλόγου που μετρά πάνω από 110 χρόνια ζωής. Θα πάμε παρά μέχρι τις 8 και κάτι ψηλούδια. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου. Κοντά μας φυσικά τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Να γίνετε επαγγελματίες μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίες bartender, κάντε σεμινάρια στο service, όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. 2310-222-962, Εθνικής Αμήνης 14α και dandalabs.edu.gr για τις απαραίτητες πληροφορίες. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. blue-papaki-yahoo.gr. Σε λίγο θα πω και το τηλεφωνικό μας νούμερο, αν και είναι γνωστό όλα αυτά τα χρόνια, αλλά θα το πω για συγκεκριμένο λόγο και για να δω ποιος θα καλέσει. Θα καταλάβετε σε λίγο. Αν και δεν μας απασχολεί στα θέματα του Ηρακλή, είναι φοβερό αυτό που γίνεται στο Γεντικουλέ, δεν είναι? Ναι. Στο Ηράκλειο, όπου ο Όφη κέρδισε απέναντι στον Εργοτέλη για το θεσμό του κυπέλου. Έναν Εργοτέλη που ο Ηρακλής τον κέρδισε πρόσφατα στο Καφτατζόγλιο με 2-1. Το πρώτο μάτι είχε έρθει 1-1 στο Παγκρίτιο. Και τώρα είναι 1-1 και πάει παράταση. Ο Εργοτέλης παίζει με 10 από το 30, καθώς αποβλήθηκε ο Κουτσιανικούλης. Ο Όφη, συγγνώμη. Οι γηπεδούχοι. Κέρδισαν 3 πέναλτι του Όφη, χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο πλέον. Τον Νίκο Καραμπετάκη βλέπω, που τον ξέρουμε πολύ καλά από το πέρασμά του στον Ηρακλή. Ο οποίος παρέμεινε και μου κάνει εντύπωση το ότι. Α, για λίγο, μέχρι να έρθει προπονητής. Προφανώς αυτό. Γιατί πάνε πακέτο συνήθως και με τον Νίκο τον Αμανατίδη. Τι έλεγα, ναι. Ότι κέρδισε ο Όφη 3 πέναλτι. Αλλά έβαλε το 1. Και δεν είναι 3-1, είναι 1-1. Και υπάρχει παράταση εκεί. Επαναλαμβάνω, τρόπος επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. blue-papaki-yahoo.gr. Σε λίγο θα δώσω το τηλέφωνο στον αέρα ξανά. Ξανά εννοώ σε σχέση με άλλες φορές, για συγκεκριμένο λόγο. Και θα χαρώ να υπάρξει συμμετοχή. Σε λίγο. Ο Ηρακλής προετοιμάζεται σε πολλά επίπεδα, σε διάφορα μέτωπα. Έχει μπροστά του ανοιχτά και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Το εξωαγωνιστικό έχει να κάνει με την περίπτωση του Περνής, αλλά και τις άλλες υποθέσεις. Ειδικά όμως του Περνής, γιατί υπάρχει κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών. Γίνονται αλλεπάλληλες συζητήσεις, συσκέψεις, επαφές των ανθρώπων του Ηρακλή στα γραφεία για να μπορέσουν να ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο, όπως πριν από λίγες μέρες υπήρχε το σοβαρό εμπόδιο με την μη έκδοση των δελτίων που ξεπεράστηκε και υπάρχουν δελτία πλέον στον Ηρακλή και αγωνίζονται οι παίκτες που έχουν έρθει ως μεταγραφή. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό, όπως και το παιχνίδι που έρχεται, σημαντικό για πολλούς και διάφορους λόγους. Με μπόλικο παρασκήνιο, σας το λέγαμε από χθες με τον ορισμό του νεαρού Κατερινιώτη, κύριο Φώτη Πολυχρόνη, ο οποίος δεν έχει καμία εμπειρία να σφυρίζει τέτοια παιχνίδια. Ένα μάτς, αν δεν κάνω λάθος, σφύριξε φέτος το Ηρόδοτος Εργοτέλης, νομίζω πρέπει να ήταν. Φέτος έγινε διαιτητής Β' Εθνικής, δεν έχει αξιολογηθεί. Ο Ηρακλής είχε ζητήσει, που να μην το ζητούσε κιόλας, να μπει αξιολογημένος διαιτητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Φυσικά δεν υπήρξε καμία απάντηση προς το αίτημά του, θετική. Και μέσα σε όλα υπάρχει και ένα παιχνιδάκι που παίζει ο Βόλος τις τελευταίες ώρες. Ο Ηρακλής λοιπόν είχε ζητήσει αξιολογημένο διαιτητή. Η ΚΕΔ έβαλε αυτόν τον πιτσιρικά που δεν έχει εμπειρία, επαναλαμβάνω, για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο Ηρακλής όμως επέμεινε. Η ΠΑΕ έστειλε νέο έγγραφο προς την ΚΕΔ και την ΕΠΟ, ετούμενη την παρουσία στον αγώνα παρατηρητή ή υπερπαρατηρητή, ο οποίος να είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Μάλιστα, επισημαίνουν στον Ηρακλή ότι θα επιθυμούσε την παρουσία είτε του ιδίου του Βίτρο Μανουέλ Περέιρα, είτε του άμεσου συνεργάτου του Χουάν Αντώνιο Φερνάντες Μαρίν.
δύσκολο το βλέπω. Εδώ το αίτημα δεν έκαναν γνωστό. Και μέσα σε όλο αυτό, ο Ηρακλής είχε αιτηθεί, παράλληλα είχε στείλει ένα χαρτί στην ΚΕΔ, είχε στείλει και ένα χαρτί στο Βόλο που ζητούσε 10 επιπλέον προσκλήσεις, γιατί 20 είναι τίποτα, ελάχιστες. Με το που έμαθε όμως η ΠΑΕ Βόλος ότι ο Ηρακλής μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να διαμαρτυρηθεί και να στείλει το έγγραφο στην ΚΕΔ, αρνήθηκε να δώσει 10 επιπλέον προσκλήσεις για τις ανάγκες των ανθρώπων του Ηρακλή. Τα έχουμε όλα, ασχολούμαστε και με το διαιτητή τώρα. Και ασχολούμαστε γιατί έχουμε και το τραγικό παράδειγμα της πρόσφατης διαιτησίας, στα Τρίκαλα που δεν έδωσε εκείνο το πεντακάθαρο πέναλτι που έγινε πάνω στον Περόνε. Μέσα σε όλα υπάρχει και το αγωνιστικό πρόβλημα του Κλέιτον, ο οποίος εξακολουθεί και ταλαιπωρείται από το αιμάτωμα στον προσαγωγό. Ούτε σήμερα έκανε προπόνηση, σήμερα έχουμε Πέμπτη. Αύριο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα, ουσιαστικά έτσι, μια προπόνηση όχι τόσο δυνατή. Το Σάββατο είναι το παιχνίδι. Και αυτό σημαίνει ότι εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, ο Βραζιλιάνος δεν θα είναι στη διάθεση του Μανουέλ Ρόκα για την επερχόμενη αναμέτρηση. Θα δούμε και το κατά πόσο οι πρόσφατοι νέοι παικτηθέντες, ο Καχριμάν αλλά και ο Μουνιώθ, τερματοφύλακας και αμυντικός αντίστοιχα, Σέρβος και Ισπανός αντίστοιχα, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ηρακλή για να βγουν τα δελτία τους, να έχουν και κάποιες προπονήσεις στα πόδια τους για να μπορέσουν να βοηθήσουν και αυτοί από τη δική τους πλευρά. Θα δούμε αν ο Ρόκα επιλέξει και κάποιους από τους ποδοσφαιριστές που είχαν δικαίωμα συμμετοχής αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι των Τρικάλων. Σήμερα υπάρχει και μια πολύ ωραία, συγγνώμη, αφορμή. Όχι για να το παίξουμε έξυπνοι, ούτε για να κάνουμε μαθήματα προς τον οποιοδήποτε. Δεν είμαστε τίποτα για να συμβουλέψουμε τον καθένα από εσάς. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία αφορμή που μας δόθηκε σήμερα για ακόμα μια φορά για να πούμε σεμνά και ταπεινά ότι η προσωπολατρεία δεν κάνει καλό. Και ότι θα πρέπει πάντα, μα πάντα, οι ομάδες, όταν λέω οι ομάδες του Ηρακλή, οι ομάδες, είτε είναι για ποδόσφαιρο, είτε είναι για μπάσκετ, είτε είναι για βόλεϊ, είτε είναι για οποιοδήποτε, να είναι πάνω από τα πρόσωπα. Γιατί αν κάνουμε το λάθος να βάλουμε το πρόσωπο πάνω από την ομάδα, αργά ή γρήγορα θα το μετανιώσουμε. Αργά ή γρήγορα θα καταλάβουμε ότι κάναμε λάθος. Αργά ή γρήγορα θα φανεί σε αυτή την εποχή, έτσι, σε αυτές τις ημέρες που ζούμε, όχι στο 1960 και στο 1970 και το 1980 αν θέλετε, αυτές τις δεκαετίες. Από το 90 και μετά νομίζω άρχισε να χαλά αυτό το πράγμα, να σπάει το περί φανέλας και παίζω για το σήμα κτλ. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, αλλά νομίζω ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό θα συμφωνεί ότι η προσωπολατρεία κάνει κακό. Και είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα με τον Παύλο τον Μυροφορίδη, που σήμερα έκανε κάποιες ραδιοφωνικές δηλώσεις, Παύλο, τοποθετήσεις, που μας αποδεικνύει σε όλους το πόσο κακό κάνει η προσωπολατρεία. Όταν πριν 3-4 μήνες άκουγες ότι ο Ηρακλής είναι η μοναδική συναισθηματική απόφαση που έχει πάρει στη ζωή του και ότι έχει λύσα για αυτή την ομάδα και την αγαπά κτλ. Και σήμερα να ακούς και να διαβάζεις κάτι άλλο. Γιατί σήμερα επανήλθε ο επαγγελματισμός. Γιατί έτσι είναι σχεδόν σε όλους. Είναι πάνω απ' όλα επαγγελματίες. Εμείς όμως που έχουμε το συναίσθημα, ο κόσμος που έχει το συναίσθημα, θα πρέπει να κάνουμε στην άκρη τον επαγγελματισμό και να μην επηρεαζόμαστε όσο και αν αγαπάμε ένα πρόσωπο, όσο και αν συμπαθούμε ένα πρόσωπο, όσο και αν είναι φίλος μας, όσο. Θα πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι κάποια στιγμή αυτό το πρόσωπο δεν θα είναι εδώ. Κάποια στιγμή θα κάνει τον επαγγελματία σε άλλη ομάδα. Και να ξανάρθει, πάλι θα φύγει και πάλι το ίδιο κτλ. Είτε είναι παράγοντας, είτε είναι παίχτης, είτε είναι προπονητής, είτε είναι τεχνικός διευθυντής, είτε οτιδήποτε.
Το αγαπημένο μας πρόσωπο είναι ο Ηρακλής και κανένας άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι, πέραν του κόσμου, πάνε και έρχονται. Δεν υπάρχει κανείς αναντικατάστατος, μόνο ο κόσμος μένει. Ο κόσμος θα είναι πάντα εκεί. Οι πρόεδροι, οι προπονητές, οι διευθυντές, όσοι θέλετε, που αποτελούν ένα κομμάτι της οποιαδήποτε ομάδος, έχουν όλη τους ημερομηνία λήξεως. Και έχουν περάσει οι εποχές που πρέπει σόν και καλά να δεθούμε με ένα πρόσωπο. Όσο και αν συμπαθούμε κάποιον, όσο και αν πιστεύουμε κάποιον, όσο. Και σήμερα φαντάζομαι αυτοί που ήταν τρελοί υποστηρικτές του, ακούγοντας ή διαβάζοντας αυτές τις δηλώσεις, ξενέρωσαν. Νομίζω ότι το έπαθαν. Γιατί, το ξαναλέω, αποδεικνύεται για όλους μας ότι είναι λάθος πλέον σε αυτή την εποχή να είμαστε προσωπολάτρες. Ηρακλολάτρες να είμαστε. Αιώνες των αιώνων να μην. Προσωπολάτρες όμως, κάποιες φορές, για να μην πω όλες, αποδεικνύεται ότι δεν είναι ο σωστός δρόμος. Ο δρόμος της αγάπης αφορά την ομάδα. Αν κάνουμε το λάθος και στο δρόμο της αγάπης βάλουμε ένα πρόσωπο πάνω από την ομάδα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να το μετανιώσουμε μετά. Γιατί θα θυμηθούμε ότι στα δύσκολα βάλαμε το πρόσωπο πάνω από την ομάδα. Ενώ θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Και όποιος ίσως μπερδεύτηκε ή δεν κατάλαβε όλη αυτή τη χαζοφιλοσοφία που αναπτύξαμε, μπορεί να πάρει τις δηλώσεις του Παύλου Μυροφορίδη προμηνών, όταν παρουσιάστηκε στην επιστροφή του στον Ηρακλή, και να πάρει και τις σημερινές. Να τις βάλει κάτω, να τις συγκρίνει, να τις αξιολογήσει και να καταλήξει κάπου να βγάλει ένα δικό του συμπέρασμα. Λοιπόν, τώρα θα σας δώσω την μπάσα για να επικοινωνήσετε. Αλλά θα σας πω για ποιο λόγο θέλω να επικοινωνήσετε. Και θέλουμε ως εκπομπή να επικοινωνήσετε. Σαν σήμερα, 24 Ιανουαρίου του 1971, τότε που όντως, ναι, η προσωπολατρία έστεκε. Γιατί υπήρχαν πολλοί που έπαιζαν για τη φανέλα, που μάτωναν για τη φανέλα, που δεν κοιτούσαν τόσο τα οικονομικά. Όχι όλοι. Υπήρχαν όμως. Πολύ περισσότεροι από ό,τι σε αυτήν την εποχή που ζούμε. Σαν σήμερα λοιπόν στο Καφατζόγλιο έγινε το ανεπανάληπτο ρεκόρ εισιτηρίων. 45.530 εισιτήρια. 24 Ιανουαρίου 1971. Ηρακλής Παναθηναϊκός 1-0 με την κολάρα του Ζαφυρίδη στο 66ο λεπτό. Τότε ο Ηρακλής είχε πάρει και ένα πριμ νίκης 7.000 δραχμών. Οικονομήσανε, Χρήστο, Βέβαια, εκείνη την εποχή μπορεί να ήταν καλά λεφτά, δεν ξέρω. Δεν ήμουνα στη ζωή, όπως και αρκετοί που μας ακούτε αυτή τη στιγμή προφανώς. Θα ήθελα όμως κάποιος ή κάποιοι που ήταν σε εκείνο το παιχνίδι να πάρουν τώρα στο 23-10, 2-87 και 3-8. Έχουμε καιρό έτσι να κάνουμε λίγο ρετρό. Ωραία είναι αυτά, καμιά φορά να γίνονται. Να επικοινωνήσουμε την εκπομπή και να μας πει τι θυμάται. Βέβαια, αυτός που θυμάται πράγματα στο παιχνίδι του 1971 πρέπει να είναι, πόσο πρέπει να είναι, Χρήστο, τώρα, πολλά με λίγα, Όχι ρε εσύ, τι πάνω από 70. Αν έχεις γεννηθεί το 60, 11 χρονών κάτι πώς ρε φίλε, δεν θυμάσαι 11 χρονών. Το θυμάσαι. Τέλος πάντων, μην μπούμε σε διαδικασία. Όποιος ήταν σε αυτό το παιχνίδι που έγινε σαν σήμερα στο Καφτατζόγλιο. Πώς? Ο Μάριος, ναι, μπορεί να ήτανε. Ασλαμά, επειδή σίγουρα ήσουν εκεί καμιά 20 χρονών το 71, πάρε τηλέφωνο να μας πεις τι θυμάσαι. Επαναλαμβάνω, θα ήταν ωραίο κάποιος να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του πριν... πολλά χρόνια, 40 φεύγα. 48,
48. Τόσα δεν είναι. Τόσα είναι. Ηρακλής Παναθηναϊκός στο ρεκόρ εισιτηρίων το 1971 με την κολάρα του Ζαφυρίδη. Ένα Ζαφυρίδη που είχαμε φιλοξενήσει εδώ πριν 10 χρόνια ήτανε. Δεν θυμάμαι. Μπορεί. Μπορεί λιγότερο, μπορεί παραπάνω. Που τον θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί έχει και μια ψηλή φωνή. Να μας λέει ότι όταν το ρωτήσαμε, κύριε Ζαφυρίδη, πώς βάλατε τον γκολ. Πήρα την μπάλα, τους πέρασα όλους και το έβαλα. Εκεί, μπακ νομίζω έπαιζε. Και τα κατάφερε. Τότε ο προπονητής ήταν ο Σπάιτς, με Δινόπουλο, Ζαφυρίδη, Θεοδοσιάδη, Σεντελίδη, Χαλιαμπάλια, Νικολούδη, Ματσουκατίδη. Στο 46 μπήκε ο Ζαχαρόπουλος, τότε δύο αλλαγές γινόντουσαν. Καφετζής, Φωτεινός, στο 75 μπήκε ο Οικονόμου, Αηδηνίου και Καλιοτζής. Για τον Παναθηναϊκό του Πούσκας, που ήταν τότε η περίοδος που έπαιζε με τη Λίβερπουλ. Ο Παναθηναϊκός. Οικονομόπουλος, Τωμαράς, Βλάχος, Ελευθεράκης, Καμαράς, Σούρπης, Γράμμος, Φυλακούρης. Αθανασόπουλος, Δωμάζος, Καλλιγέργης. Διαιτής ήταν ο κύριος ο Παπαβασιλείου. Επαναλαμβάνω, όποιος θέλει και έχει ζήσει αυτό το παιχνίδι και ήταν μέσα στο Καφτατζόγλιο, πιτσιρικάς δεν θα είναι προφανώς, μπορεί να καλέσει στο 287 και 38, 2310 287 και 38 ή 6945 287 και 38 να μας μεταφέρει την εμπειρία του, ό,τι θυμάται τέλος πάντων από εκείνη την αναμέτρηση που γράφτηκε ιστορία με το ρεκόρ εισιτηρίων 45.530. Έχουμε πιτσιρικά που ήταν μέσα στο γήπεδο, παρακαλώ. Πολύ πιτσιρικάς. Με ξέρεις ποιος είμαι, εν πάση περιπτώσει. Α, γεια σας, τι κάνετε? Καλά, είμαι ο πατέρας των Χριστέων. Ναι, 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 τα χαιρετίσματα στους ιούς. Ήμουνα στον αγώνα. Πόσο χρονών ήσασταν το 71? Συγγνώμη για την αδιάκριτη ερώτηση. Πόσο ήσασταν, 5? Το 71? Ναι. 31. Κάτσε, γιατί έχω χάσει την μπάλα. Το 71 ήσασταν 31? Ναι. Πω, γερός να είστε. Γερός να είστε. Άρα το θυμάστε πάρα πολύ καλά, έτσι. Ναι, και την άλλη μέρα γεννήθηκε και ο γιος μου κιόλας. Αλήθεια τώρα? Ο, ναι, ναι, ναι. Ο Χρήστος ή ποιος από τους δύο? Ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Τυχαίο. Να τον πάρω αύριο για χρόνια πολλά. Ναι. Έκανα, το μόνο που θα σου πω, γιατί όλα τα άλλα, εντάξει. Έκανα μισή ώρα να μπω μέσα στο γήπεδο. Λίγο κάνατε. Και όταν μπόρεσα και μπήκα, ήμουνα στις κερκίδες, στο τελευταίο όρθιος, ψηλά επάνω ανέβηκα, τίποτα άλλο. Ναι, όρθιος, καρεκλάκι, τι καρεκλάκι, δεν είχε τίποτα, δεν είχε τίποτα. Όρθιος, ήταν γύρω-γύρω, στο τέλος επάνω ήταν γύρω-γύρω φύσκα, όλο το γύρω, όλο. Και εσείς τελευταία στιγμή πήγατε? Μισή ώρα σου λέω, τι τελευταία στιγμή. Τι είναι, τελευταία στιγμή είναι. Μισή ώρα να μπω μέσα. Το γκολ του Ζαφυρίδη το θυμάστε καλά? Πώς δεν θυμάμαι. Είναι από τα μάτς που μου έμεινε, ας πούμε, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Τόσα χρόνια και τώρα ακόμη ήρα κλείσει και έρχομαι. Το ξέρω, σας βλέπω. Κατάλαβες, αυτά. Ωραία. Να ρωτήσω, πέρα από το 1-0, γιατί πολλοί δεν έχουμε εικόνα από αυτό το παιχνίδι, το μάτς ήταν για παραπάνω γκολ ή... Ήταν και για παραπάνω γκολ και παίξε, ο Ηρακλής έπαιζε μπάλα. Ναι. Καλά, τότε ήταν, υποτίθεται ότι πηγαίναμε πάνω το πρωτάθλημα, αλλά εντάξει. Για ακόμη μια φορά, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά ήταν, να ευχαριστώ, καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα στους γιους, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο συγκεκριμένος κύριος που... Κάτσε τώρα, περίμενα να βγάλουμε πόσο είναι. Χρήστο, το κάνεις, πόσο είναι? Τον παρακολουθώ παντού, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ με τους γιους του. Είναι 79? Είναι 79. Γερός να είναι και να συνεχίσει να ακολουθεί την καψούρα του. Ήταν 31 χρονών το 71. Πω. Κι άλλον θέλω. Θέλω κι άλλον. Ή κι άλλους. Κι άλλους πιτσιρικάδες που σαν σήμερα πριν από 48 ολόκληρα χρόνια, ωραία φίλε, πώς περνάνε έτσι, ήταν στο Καφτατζόγλιο στο ρεκόρ εισιτηρίων 45.530 απέναντι στον Παναθηναϊκό με εκείνη την κολάρα του Ζαφυρίδη στο 1-0. Ευχαριστώ τον κύριο που προηγήθηκε και μας ενημέρωσε. Θα το πω τώρα γιατί μου έρχεται πάντα στο μυαλό αυτή η οικογένεια. Χρήστο,
που ακούσαμε τώρα τον πατέρα των παιδιών. Τους παρακολουθώ από τότε που με θυμάμαι στο γήπεδο. Τώρα δεν μιλάμε για δημοσιογράφους. Δημοσιογράφους έγινα πολύ μετά. Ειδικά στο βόλεϊ που ξεκίνησα εγώ να βλέπω βόλεϊ σε ηλικία 16 ετών με τον τεράστιο Ζωέλ Ντεσπέιν που είχε έρθει το 95. Βέβαια. Και Βάντες και τα λοιπά. Ήταν η μοναδική φορά, η πρώτη φορά μάλλον, που πήγαινα και σε προπονήσεις. 16 νότερα λεωφορείατος, από Αζωστοχώρη. Και σε προπονήσεις, για να δούμε Ντεσπέιν. Και ήταν η πρώτη φορά που γνωρίστηκα με αυτή την οικογένεια. Και ακόμα τώρα τους βλέπω παντού και πάντα. Και στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας, όποιος θέλει να επικοινωνήσει που ήταν στο γήπεδο, σαν σήμερα στο Καθατζόγλιο, έτσι να μοιραστεί την εμπειρία του, τον έχουμε τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα, να το κάνουμε. Πιτσιρικά θα είναι κι αυτός που θα βγει. Τον έχουμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Σ' ακούω, αλλά δεν σε παίρνω. Από τον ένα πιτσιρικά πάμε στον άλλον. Α, μπράβο. Πόσο χρονών ήσασταν το 71? Πρέπει να ήμουν, τώρα είμαι 62, για να κάνω μια προσταφαίρεση. Δύσκολα μου βάζετε σήμερα με τα μαθηματικά. 17-18. Καλά ήσασταν. 14, λέει ο Χρήστος, ήσασταν. 14, πιτσιρικά. Εμείς είχαμε την καλύτερη κερκίδα, ναι, στη θύρα 13. Ναι. Ήταν ο Τσίτσος και ο Αντωνιάδης, τα δυο παλικάρια. Ο Τσίτσος έβγαζε τα τραγούδια τα ωραία, ναι, τα οποία δεν τα ακούω όσες φορές και αν έχω πάει στην κερκίδα, γιατί δεν κάνουν κερκίδα, μόνο βρίζουνε. Ενώ τότε ήταν διαφορετικά οι οργανισμοί. Πώς κάνουνε, τώρα μην τα ισοπεδώνουμε, μην τα ισοπεδώνουμε. Πείτε μου για το μάτς εκείνο, πείτε μου για το μάτς εκείνο. Το μάτς ήταν όνειρο και η μπάλα καλή έβλεπες, ο Αιρηνίου ήταν το κάτι άλλο. Ο Ζαφυρίδης τους πέρασε από τα δεξιά όλους. Όλους, ε? Όλους. Δεν άφησε από την δεξιά πλευρά. Αν τον τερματοφύλακα την πήρε την μπάλα. Ναι, ναι. Τον τερματοφύλακα ακριβώς. Του την έδωσε ο Δινόπουλος. Ο Δινόπουλος ήταν, ναι, ναι. Και μπαίνει από δεξιά και διακόβει διαγώνια προς τη μεγάλη περιοχή. Έξω τη μεγάλη μπροστά από τη 13 κάνει την κούρσα, έτσι. Όχι. Από την άλλη. Από επισήμους. Ναι, ναι. Από τους επισήμους την έκανε και μπήκε. Έκοψε αριστερά μέσα και τραβάει μια δεξιά στο τάρα και πάει ακριβώς στη γωνία την απέναντι. Ήταν το κάτι πανηγύρι, άλλο, φαντάζομαι. Αλλά, για να φανταστείς. Πόση ώρα κάνατε εσείς να μπείτε στο γήπεδο και να βγείτε? Α, δεν. Οι θύρες ήταν πολλές, δεν είχες πρόβλημα. Α, βέβαια, δεν είχε. Αλλά το κακό 46.000 κόσμος σχεδόν. Ναι. Το κακό είναι ότι οι Ηρακλειδείς πάντα τελευταία στιγμή πηγαίνουν και πάντα χάνουν τα πρώτα 5 λεπτά, να ξέρεις. Αυτό το έχουν από παλιά. Από παλιά, ε. Να σε πω ότι ο Σπάιτς τότε, ναι, ο Ζαφυρίδης ήταν δεξί εξτρέμ. Α, και τον έβαλε πίσω. Και τον έβαλε δεξί μπακ, τον καθιέρωσε. Ναι. Ο Σπάιτς τον καθιέρωσε δεξί μπακ. Εξτρέμ δεξί έπαιζε. Α, τον πήγε πίσω. Για να καταλάβεις δηλαδή οι προπονητές πώς βλέπανε τους παίχτες και πώς φτιάχνανε τις ομάδες. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία στιγμή ήταν αυτή. Ήταν το κάτι άλλο. Είπαμε δηλαδή, να το θυμηθούμε και μαζί σας. Εμείς, Γιώργο, τουλάχιστον χαρήκαμε, είδαμε ποδόσφαιρο, είδαμε τα πάντα. Και αυτό που λένε ότι εφόντουσα και γεμίζαν το γήπεδο, 69-70, ναι, που το γεμίζαμε εμείς με Αιδινίου, Φιτίλη, Καφετζή, αυτοί δεν το γεμίζαν ποτέ. Ναι. Αυτό να... Αλλά η προπαγάνδα, το κακό στη Βόλη. Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται. Η προπαγάνδα. Αυτό σπουδάζεται πλέον. Σπουδάζεται. Ο Ηρακλής δεν είχε ποτέ του προπαγάνδα. Δεν είχε ποτέ ούτε εφημερίδες, ούτε ραδιόφωνα, τίποτα. Γι' αυτό έμεινε και εκεί που έμεινε. Τέλος πάντων. Παλεύουμε. Όσοι είμαστε, παλεύουμε. Να είστε καλά. Δεν πιστεύω τίποτα, αλλά. Θα δούμε. Σας ευχαριστώ για την εμπειρία σας που μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ακόμα μια εμπειρία από τον κύριο που είχε την καλοσύνη να μας πάρει τηλέφωνο, να είναι καλά, και μας μοιράστηκε το τι έγινε σαν σήμερα το 1971. Αν κάποιος άλλος θέλει και στο δεύτερο μισό της εκπομπής μπορεί να το κάνει. Στη φίλη την Αντάσα που έστειλε μήνυμα, το κρατάω, θα απαντήσω σε λίγο μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα στο οποίο θα πάμε τώρα. Εκεί τι γίνεται, Χριστό, 1-1, παράταση, παραμένει στο όφι Εργοτέλης. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, που σήμερα η εκπομπή έχει και τη δική σας συμμετοχή, λίγο μεγαλύτερον από εμάς. Εγώ δεν ήμουν γεννημένος, όπως και αρκετοί ακροατές μας φαντάζομαι, το 1971.
Για λίγο ακόμα μπορείτε να συμμετέχετε. Ήδη πήραν δύο κύριοι και τους ευχαριστώ που μετέφεραν και μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες τους που ήταν μέσα στο γήπεδο σαν σήμερα το 1971 στο ρεκόρ εισιτηρίων. 45.530 εισιτήρια είχαν κοπεί και ο Ηρακλής είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό 1-0 με εκείνη την κολάρα του Ζαφυρίδη. Όσοι ήσασταν στο γήπεδο εκείνη την ημέρα, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μοιραστείτε μαζί μας την δική σας εμπειρία. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και bluelibero@yahoo.gr η τρόπη επικοινωνίας. Πάει για πέναλτι το Φιεργοτέλης που είναι στο 1-1, ο Εργοτέλης που έχει αποκλείσει ήδη τον Άρη και θέλει να αποκλείσει και δεύτερη ομάδα από τη Super League στο θεσμό του κυπέλου. Καλησπέρα Γιώργο, λένε τέλος οι μεταγραφές και το ίδιο είπε και ο Ρόκα. Δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποια δήλωση, δεν έχω δει κάτι. Και ποιοι το λένε ότι τέλος οι μεταγραφές, Νατάσα. Έχουμε πλήρες ρόστερ και μόνο αν προκύψει κάτι ίσως το αποκτήσουμε. Ισχύει. Δεν τις κάνω εγώ τις μεταγραφές. Αυτό που μπορώ να σου πω βάσει πληροφοριών που έχω είναι ότι του Λευτέρη Τζόγλου η περίπτωση παραμένει ανοιχτή. Και το γνωρίζω γιατί έχω επικοινωνήσει και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Για το Στεργίδη που μου λες ότι πρέπει να αντικατασταθεί, δεν έπαιξε ποτέ για να δούμε αν ήταν καλός ή όχι για να αντικατασταθεί ή είναι μια απώλεια, γιατί δεν υπήρχε ποτέ στην ομάδα. Για τον Πασά, ναι, έφυγε ο Πασάς. Αυτό είναι γνωστό. Θα δούμε. Θα δούμε αν θα αποκτηθεί ο Ιντζόγλου, αν θα γίνει κάτι άλλο μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε, όχι εμείς, να αποφασίσουν στον Ηρακλή τι θα πρέπει να κοιτούν από εδώ και πέρα, το από πάνω ή το από κάτω, αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε κανένα πιτσιρικά, πήρε τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ένας πιτσιρικάς 86. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Σήμερα παιδικό σταθμό θα την κάνω την εκπομπή. Τι να κάνουμε, αφού πρέπει η μικρή σήμερα να πόσο μιλήσω. Χρονών ήσουν το 71 εσύ, νέε μου? Το 33 γεννημένος, λογάριασε. Α, λογαριάζω. Εντάξει, μικρός ήσουν. Τι θυμάσαι εσύ από εκείνο το 1-0 με τον Ζαφυρίδη? Εγώ θυμάμαι, ναι. Ήμουν στη θύρα 4. Ναι. Ναι, το γήπεδο δεν είχε τότε καρεκλάκια. Δεν είχε, όχι. Ήμασταν τίγκα ο ένας επάνω στον άλλο. Θυμάμαι το τάκλινγκ που έκανε από τη δεξιά, από τη αμυντική δεξιά από τη μεριά ο δικός μας και πήρε την μπάλα και προχωρεί. Ναι, προχωρεί και φτάνει έξω από τη μεγάλη περιοχή κάπου και όλοι περιμένουν σέντρα. Και αυτός το παστέλωσε. Και αυτός αντί για σέντρα το πατάει μία και πάει μέσα, το τι έγινε παιδιά δεν ξαναματά λέγεται. Απ' την Άουσα ήσασταν πολύ ή τι γινόταν τότε, εκείνη την εποχή? Εγώ ήμουν μόνος μου, πάντα μόνος. Ναι. Εκείνη την μέρα δεν είχα και την κόρη μου, την οποία την έπαιρνα σχεδόν πάντα, ναι. Αλλά εκείνη κάτι ήταν και δεν ήρθε, η μεγάλη. Ναι, δεν πειράζει. Ήμουν μόνος μου, εντελώς μόνος. Κάνα τρίωρο έκανες να μπεις στο γήπεδο. Εγώ πάντα πήγαινα, ξεκινάς από την Άουσα με αυτοκίνητο και επειδή εγώ είμαι και λίγο μυστήριος, θέλω να είμαι λίγο νωρίτερα. Λέω, έπιασε ένα λάστιχο στον δρόμο. Κάτι έγινε, γιατί να αργήσει. Πάντα μία ώρα νωρίτερα. Πάω κάτω στο καφέ, πιω τον καφέ μου. Ναι, ναι. Πάντα πήγαινα νωρίς και εκείνη την μέρα τα ίδια. Όταν πήγα εγώ είχε πολύ κόσμο, αλλά όχι φραμίφρο και... Ποιος ήταν εκείνη την εποχή, ποιος ήταν αγαπημένος σου? Όλοι. Όλοι. Να σου ξαναπώ, τους θυμάσαι? Κοίτα, είμαι 86, είπαμε, και δεν θυμάμαι πολύ. Δινόπουλος, Ζαφυρίδης, Θεοδοσιάδης, Εντελίδης, Χαλιαμπάλιας, Νικολούδης, Ματσουκατίδης, Ζαχαρόπουλος, Καφετζής, Φωτεινός, Οικονόμου, Αηδηνίου, Καλιοτζής. Τους περισσότερους από αυτούς που είπες, ναι. Τους έχω εδώ σε φωτογραφία. Α, εντάξει. Σε χαιρετάμε. Ναι, αυτήν τη γενιά την έχω φωτογραφία. Ήρθες πριν, δεν την είδες? Την είδα. Α, μπράβο. Και Σπάιτς προπονητής, έτσι, και ο Σπάιτς προπονητής. Α, μπράβο. Μόνο 48 χρόνια πέρασαν από τότε, παππού. Τίποτα. 40 χθες. Ειλικρινά, δηλαδή, πώς τη θυμάμαι τη φάση, το θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε. Λες και έγινε μπροστά από αυτή τη στιγμή και το βλέπω. Τι κάνεις, είσαι καλά? Από υγεία να φάγει κότες. Το μόνο κακό είναι ότι... Ναι. Δεν μπορείς να πας στο Βόλο.
Τα φιλαράκια μου δεν θα πάνε. Αυτό το φιλαράκι μου που πάει. Με 20 προσκλήσεις που δίνει μόνο ο Βόλος, ποιος να πρωτοπάει. Βρε, άμα πάμε εκεί να μπούμε μέσα στο γήπεδο. Εγώ στο Βόλο έχω καεί. Στο Βόλο πήγαμε μέχρι έξω από το Βόλο. Με την νίκη Βόλου λες τώρα με τα δακρυγόνα εκεί. Άμπραβο, με τα δακρυγόνα που κλείσαμε το κεντρικό του δρόμου για 2 ώρες. Ναι. Γιατί ο οδηγός βγήκε από το πρώτο λεωφορείο που είχε φάει την τυφώνα. Το θυμάμαι. Ωραία, σε ευχαριστώ παππού. 1000 χρόνια Ηρακλής γύρω στο Ηρακλή. Κάτσε και να... αν κανένας ναι. από τα φιλαράκια έχει καμιά θεσούλα πουθενά σε καμιά γωνία. Ναι, να σε πάρει. Για πέμπτο, είμαι και λίγο αδύνατος, χωράω, δεν είναι. Για πέμπτο, για έκτο, χωράς εσύ. Χωράς εσύ. Έγινε παππού μου. Κάτσε να πάω, okay. γιατί έχω κι άλλο πιτσιρικά που πήρε τηλέφωνο. Ναι, πάτε γι' αυτό. Άντε, να είσαι καλά. 1000 χρόνια Ηρακλής γήπεδο στο Ηρακλή, να μην το ξεχνάμε. Να είσαι καλά, παππού, να είσαι καλά. Πάμε σε ένα ακόμα πιτσιρικά που προφανώς ήταν και αυτός στο γήπεδο σαν σήμερα. Παρακαλώ. Γιώργο. Καλώς το να. Δώσ' το χαιρετισμό στο παππού, ρε. Τώρα θα ακούει, λογικά. Ναι. Πόσο χρονών ήσουν, τώρα σας ρωτάω όλους τι να κάνουμε. Εγώ κοίτα εδώ, δεν μπορώ. Όλη η νεολαία πήρε τηλέφωνο σήμερα. Είμαι 80 χρονών, κανόνισε τότε πόσο χρονών ήμουν. Εσύ πρέπει να πήγες με τα πόδια στο γήπεδο το 71, ε. Γιώργο, ναι. κατεβήκαμε. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο όμως, γιατί... Ναι, Χαμήλωσε. Γιώργο, παρακαλώ. Από εδώ είχαμε κατεβεί 250 άτομα κάτω. Να πας στο χώρι, λες τώρα. Πες στο χώρι, ναι. Πήγαμε νωρίς εκεί, πιάσαμε... Ποδαράτη πήγατε. Όχι. Πηγαίναμε στο Πέταλο. Ναι. Εκεί και μαζευόμασταν όλοι εκεί. Το γήπεδο ήταν γεμάτο και όρθιοι γύρω-γύρω. Έξω γινόταν ο χαμός. Άλλοι 5.000 είχε. Μπήκαν αυτοί, δεν ξέρω. Δεν μπόρεσα να δω. Γεμάτο ήταν. Γεμάτο. Πάνω τα διαζώματα γύρω-γύρω. Αλλά και ο Παναθηναϊκός είχε έρθει όμως που είχε παίξει κάπου που, με τον Άγιαξ που είχε παίξει. Με τη Λίβερπουλ. Ναι, μπράβο. Με τη Λίβερπουλ. Και ήρθε εδώ και έχασε. Και έχασε. Ένα παιχνίδι να ζαλίζησε. Τους είχαν κάνει κουτούς. Κουτούς τους είχαν κάνει. Κατέβηκε και ο Γρηγόρης ο φίλος μου, τον βρήκα την άλλη φορά. Ναι. Και γεράσει και αυτό σαν εμένα. Όχι ρε, μια χαρά είσαι ρε. Όπως κατέβηκε δεξιά, στραβάει μια σουφτάρα, πάγα μα όλοι μίχανε. Ωραία μέρα η σημερινή ήταν, έτσι. Τι μέρα. Μόνο 48 χρόνια πέρασαν. Α, δεν τίποτα. 48 έχουμε. 48 χρόνια πέρασαν, ναι. Από 8 χρονών βλέπω Ηρακλή, ρε παιδί μου. Τι θα κάνω με εσάς τη νεολαία, τι θα κάνω του Ηρακλή, μπορείς να πεις. Με εσάς τη νεολαία. Τι άλλο, ρώσαμε τίποτα άλλο να σου πω. Δε, ό,τι θες πες μου από εκείνη τη μέρα, ό,τι θυμάσαι. Μας τα πες, εντάξει. Παρακαλώ. Είδες τώρα... Παράτησες καμιά γυναίκα, τίποτα, κανένα γάμο, τίποτα, παράτησες εκείνη τη μέρα, όχι, έτσι. Εσύ, ναι. Άμα θες πεις ψέ μου, ότι όχι, έχω φύγει από το γάμο και έχω πάει σε μας. Καλά, αυτό το πιστεύω, ναι, το πιστεύω. Μόλις τελείωσε η εκκλησία, πήγα στο και με περιμέναν, ειλικρινά σου μιλάω. Θέλω να γράψω βιβλίο Guinness, να ξέρεις για τον Ηρακλή. Θα το γράψουμε παρέα. Αλλά θυμάμαι, κοίταζα τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι. Τώρα δεν μπορώ να πάρω και τηλέφωνο. Ναι. Εκείνη την ημέρα πρέπει να τους πήραν εδώ ο Ρούντας, τους θυμήθηκες εσύ, τον Ρούντα, τον... Πολλοί ήμασταν εδώ και τους κάναμε τραπέζι σας στο χώρι. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Το θυμάμαι, μου το έχει πει ο πατέρας μου. Δεν το θυμάμαι. Ήρθε ο Ατματζίδης, ο Νίκος Ατματζίδης. Στο κέντρο του χωριού είχατε φέρει τον Σπάιτς και τον είχατε κάνει τραπέζι, ναι. Γιώργο, δεν ήρθαν μια φορά. Του Ηρακλής ανέβαινε... Εννοώ την ομάδα που είχε Σπάιτς προπονητή εκείνη τη φουρνιά. Ναι. 70 ναι, κάτι, ναι. Τους κάναμε εδώ, ναι. Αλλά... Και οι Ηρακλειδείς ανεβαίναν παίχτες, φέρναμε εδώ ο Σαύρος, ο Μάρκος, τον θυμήθηκες. Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Ερχόταν, μπορώ να σου πω, το μήνα 2-3 φορές. Έχω δει και φωτογραφία από αυτό που λες με το Σπάιτς στο χωριό πάνω. Το έχεις, ναι. Το έχω δει σε φωτογραφία, ναι. Ναι. Τι να πω, ξέρεις πόσα λεφόρια να είσαι γερός και να συνεχίζεις. Πες μου ό,τι θέλεις. Όταν πηγαίναμε Τρίκαλα, Καβάλα, Δράμα, Βόλο, μέχρι Μέγαρα, ξέρεις πόσα λεωφορεία φεύγαμε από το χώρι, ρε.
12-13 λεωφορεία. Πολλά. 12-13. Δεν είχε. Τώρα μας να πω λίγο μια βαριά κουβέντα. Όχι, να μην πεις. Όχι. Όχι, ρε, δεν θα πεις. Όχι, δεν θα πεις τίποτα. Χαρά θέλω να σου πει. Κάτσε, ρε, μην κλείσεις. Μας βασαρδέψαν κάτι ξένοι που ήρθαν. Εμείς ήμασταν όλοι Ερακλειδείς εδώ, ρε. Ναι, την είπε. Όλοι Ερακλειδείς δεν υπήρχε, ρε. Και κάνα 2-3 Αριανοί. Τι να κάνουμε, υπάρχουν νεόπλουτοι που χτίζουν σπίτια και χτίζουν σπίτια. Ελά, αυτοί οι ξένοι μας καμπανεύουν. Μην τη λες τη λέξη στον αέρα, μην την ξαναπείς. Την είπες μια φορά. Θα σε τιμωρήσω. Θα σε δώσω κίτρινη κάρτα. Άντε, καλό βράδυ. Όχι, ρε, πες καλά, ρε, περίμενε. Μα πρέπει να πάω σε θέμα, έχω θέμα. Α, καλά, κοίτα, του παππού δώσουν χαιρετισμούς, έτσι. Θα τον δώσω, θα σ' ακούει προφανώς. Άντε, φιλιά. Άντε, φιλάκια. Να σε καλά. Ρε, τι έχω πάθει με αυτή τη νεολαία. Έχασε πέναντι ο Εργοτέλης. Ένα. Ναι, και βάλε δύο όφη. Συνεχίζεται. Λοιπόν, η Νατάσα επιστρέφει, λέει, εννοώ, έχουμε Πτηνόπουλο και Ντούνι, καθαρό είμαι απλά για χαφ. Ναι, φαντάζομαι η Νατάσα μου το ξέρει ο Ρόκα αυτό. Θα δούμε τι θα επιλέξουν όσον αφορά τις μεταγραφές, αν θα μπουν στη διαδικασία ακόμα μιας μεταγραφικής κίνησης. Μία, δύο, θα δούμε. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή της πιτσιρικάριας του Ηρακλή. Όχι, δεν κλείνω, ρε, τη συμμετοχή αυτό μου πήραν τηλέφωνο. Έτσι πως το είπα. Ναι, οκ, μην αγχώνεις. Καλησπέρα, Ζάχο. Λοιπόν, γιατί θυμηθήκαμε το τι έγινε σαν σήμερα πριν 48 χρόνια με το ρεκόρ εισιτηρίων στο Ηρακλής Παναθηναϊκός 1-0 με τον Ζαφυρίδη. Το 45.530 που κόπηκαν τότε. Τότε ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τη Λίβερπουλ και είχε έρθει ψηλωμένος και τα λοιπά στο Καφτατζόγλου, έφαγε την κεφαλιά του και έφυγε. Τι να κάνουμε. Αλλά πέρασαν και... Εσύ το 71 ζούσες. Ζούσες, ε. Χρήστο, εσύ ζούσες. Και εσύ ζούσες. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Μόνο εγώ δεν ζούσα το 71. Καλά, τριών ήσουν, ρε φίλε. Δυόμιση. Ναι, αλλά. Τι γίνεται, Χριστό, δεν τον έχουμε. Ξαναπάρουμε, γιατί έχουμε ετοιμάσει και ένα θέμα για άλλο άθλημα του Ηρακλή. Σήμερα είχαμε και την κλήρωση για το κύπελο ανδρών στο βόλεϊ. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος ο Ηρακλής θα παίξει στη Χάνθ. Μακάρι αυτό να σηματοδοτήσει ακόμα μία παρουσία του Ηρακλή αρχικά στο Final Four και στο κύπελο όπως και πέρυσι. Και κάτι παραπάνω φυσικά. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Τα παιχνίδια δεν έχουν οριστεί. Πιθανή ημερομηνία είναι Τετάρτη. Τι, ο Εργοτέλης πέρασε. Έλα ρε φίλε. Τον Εργοτέλη. Απέκτησε τον Όφη. Δεύτερη συνεχόμενη ομάδα, Super League. Μετά τον Άρη και τον Όφη. Όχι, δεν θα μπεις. Τι θες. Δεύτερη ομάδα. Τι, είπα κάτι κακό. 63. Το 63. Στο 63, είναι 1-1. Ναι, έχασε πέναλτι, ξέρω. Όχι, βάζω 5 ευρώ ότι θα περάσει τα πέναλτι ο Όφη. Και πέρασε ο Εργοτέλης. Φύγε. Λοιπόν, ο Εργοτέλης στους 8 του κυπέλου. 8 δεν είναι. 8 είναι. Απέκλεισε τον Άρη Σομίλους, απέκλεισε και τον Όφη μέσα στο Γεντίκουλε. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Πρόκριση για την ομάδα που πρόσφατα ο Ηρακλής την κέρδισε 2-1 στο Καφτατζόγλιο. Κηφισιά Φινικασίρου, Ολυμπιακός Παμβοχαϊκός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ροδίων Άθλησης, ΑΟ Αιγιαλέων, ΠΑΟ Κομωτινή, Χάνθ Ηρακλής, Νέστορ Εθνικός Αλεξανδρούπολης και ΑΕΝ Πανοράματος Πήγασος Πολύχνης, τα ζευγάρια στην β' φάση του θεσμού του κυπέλου. Μετά θα γίνει προφανώς νέα κλήρωση. Κατά πάσα πιθανότητα, μισό λεπτό να δω και το ημερολόγιο, τα παιχνίδια θα γίνουν Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου. Αλλά έχουμε μια επιφύλαξη από αυτού. Θα περιμένουμε και τις οριστικές ημερομηνίες και τις ανακοινώσεις. Ευχαριστώ και ένα φίλο που πήρε τηλέφωνο και μας ενημέρωσε εκτός αέρα για την ιστορία, το πώς έγινε ο Ζαφυρίδης μπακ, ότι σε ένα παιχνίδι στο Ηράκλειο, αν θυμάμαι καλά, Χριστός στο Ηράκλειο νομίζω το είπε, ότι ο Αηδινίου είπε στο Σπάιτς γυρνά τον πίσω γιατί ήταν μπροστά στα χαφ και τον έβαλε στα μπακ τον Ζαφυρίδη, ο οποίος είχε αυτή την κολάρα
σε εκείνο το μάτς του 71 με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε σε αυτό το θέμα που είχαμε ετοιμάσει. Απλά δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία. Τώρα είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής και το τμήμα Τζούντο ανακοίνωσαν τουρνουά για το Σάββατο 16 Μαρτίου, ιδιαίτερο θεωρώ, στην μνήμη του Χρήστου Βέτα, με τη διοργάνωση 5ου τουρνουά παραδοσιακού Τζούντο Προμηθέας 2019 Μιγιαζάκι Sensei Cup. Και θα δώσουμε την καλησπέρα μας, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, με τον δάσκαλο όλων μας, θεωρώ, στον Ηρακλή, τον Αυγερινό Μαϊστρέλη, που είναι στη γραμμή μας. Χαίρετε, καλή χρονιά με υγεία. Έλα Γιώργο, καλή χρονιά σε εσάς και σε εσένα και στους ακροατές. Θέλω να πω δύο λόγια. Ναι. Αυτό το τουρνουά είναι το 5ο του παραδοσιακού Τζούντο. Είναι Μιγιαζάκι Sensei Cup και γίνεται στα πλαίσια του Προμηθέα Ιθάκη 2019. Θα συμμετέχουν από την Αγγλία και από την Βουλγαρία αθλητές. Ήδη έχουν κλείσει τις συμμετοχές τους. 12 αθλητές θα έρθουν από την Αγγλία και περιμένω καμιά 5 ή 6 από τη Βουλγαρία, μπορεί και περισσότερους. Mm-hmm. Γίνεται προς τιμή του ανθρώπου που οραματίστηκε, που οραματίστηκε μια θεραπευτική κοινότητα μέσα στη φυλακή. Και αυτό γίνεται, και αυτή η θεραπευτική κοινότητα υπάρχει αυτή τη στιγμή στα Διαβατά, όπου έχω την τιμή να είμαι ο δάσκαλος των παιδιών που κάνουν θεραπεία και τους διδάσκω τζούντο μέσα στο κατάστημα των Διαβατών. Mm-hmm. Είχα την τιμή να τον γνωρίσω και εγώ. Ναι. Τον συγχωρεμένο, εξαιρετικός άνθρωπος. Να είναι καλά, ναι, εκεί που είναι. Πέρασε ήδη καιρός από τότε που μας άφησε. Θα κλείσουμε, και μπράβο θα που κάνετε ένα τουρνουά για τη μνήμη του δάσκαλου. Φυσικά, δεν θα ξεχάσουμε αυτά που πρόσφερε ο Χρήστος ο Βέτας. Και δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε. Και πολύ κοντά και στο τμήμα του Ηρακλή, έτσι, πολύ κοντά, ναι, όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά, φυσικά. Ο γιος του συνεχίζει να είναι εν ενεργεία αθλητής τώρα που απολύθηκε από το στρατό. Mm-hmm. Ο Αλέξανδρος. Πες μου και για το τμήμα μας, τι ακριβώς γίνεται, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το Πανελλήνιο το Πρωτάθλημα, Γιώργο, έχουμε σοβαρό πρόβλημα, ναι, γιατί η Ομοσπονδία ζητάει 30 ευρώ αναθλητή. Ενώ ήταν 10. Ενώ ήταν 10. Ο Γυμναστικός Σύλλογος δεν έχει λεφτά και το ξέρουμε όλοι. Οι γονείς θα πρέπει να επιβαρυνθούν, έτσι, και είναι και 30 ευρώ και το ξενοδοχείο και η διατροφή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα, Γιώργο. Μάλιστα. Από τα 10 η Ομοσπονδία τα έκανε 30. 30. Τι, Champions League πήγαμε, τι έγινε. Όχι, δεν είναι Champions League, είναι ότι πληρώνονται κάποιοι με παχυλούς μισθούς. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ναι, κατάλαβα. Όποιος κατάλαβα, θέλει να το ψάξει, κατάλαβα. Κάποιοι πληρώνουν παχυλούς μισθούς, σε κάποιους δεν δίνουν λεφτά. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή οι γονείς με τη δυστοκία που αντιμετωπίζουν την οικονομική έχουν δηλώσει αδυναμία. Ναι. Μάλιστα. Μέχρι την έναρξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος έχετε κάποιες αγωνιστικές υποχρεώσεις για τον τζούντο του Ηρακλή? Όχι, δεν έχουμε κάποιες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Η έναρξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος είναι την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Είναι 2 με 3 Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ κοντά. Παρ' όλα αυτά θα πάρουμε πρωτοβουλίες, mm-hmm, ώστε να σταματήσει αυτό το χαράτσι. Ήδη έχω μιλήσει με εκπροσώπους άλλων συλλόγων, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εμείς όμως ως Ηρακλής θα πάρουμε την πρωτοβουλία και θα ζητήσουμε τη μείωση ακριβώς αυτού του χαρατσιού. Γιατί πρόκειται περί χαράτσι. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, να πάνε όλα καλά, να κατέβει η ομάδα, ναι, και να μπορέσουμε να κατεβάσουμε, αλλά καταλαβαίνεις, Γιώργο, ότι άμα θέλω να κατεβάσω 10 αθλητές, αυτό είναι 300 ευρώ. Ναι. Εντάξει, όταν ο μισθός είναι 600. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είναι δύσκολο. Εντάξει. Είναι δύσκολο. Δύσκολα, αλλά θα το παλέψουμε. Πιστεύω ότι θα πάρουμε πρωτοβουλίες. Ήδη έχω μιλήσει και με το Σύλλογο Τριτέχνων, όπου είμαι μέρος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αύριο θα μιλήσω και με το ΓΓΜ ΣΥΓΜΑ για αυτό το θέμα. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες να μην περάσει αυτό το χαράτσι. Και μία ακόμα ερώτηση που σου την κάνω πάντα. Ναι. Όποιος γονιός
ενδιαφέρεται να γράψει το παιδί του στο τζούντο του Ηρακλή, τι πρέπει να κάνει, πού σε βρίσκει? Τίποτα, να έρθει να με βρει. Είναι πολύ απλό. Είμαστε ανοιχτοί, περιμένουμε τον κόσμο. Ιβανόφιο. Εμείς θέλουμε να δώσουμε στο Ιβανόφιο και θέλουμε να δώσουμε παιδεία μέσα από το τζούντο. Εντάξει, όλα τα άλλα, άλλωστε να σου πω και κάτι, έτσι, και να το πω στον αέρα. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς ιδιαίτερο μπάτζετ. Έτσι. Και χωρίς πολλά-πολλά. Χωρίς πολλά-πολλά. Και χωρίς πολλά-πολλά. Ναι. Εντάξει. Αυτό είμαστε, αυτό κάνουμε, αυτό προσπαθούμε και προσφέρουμε κοινωνικό και παιδαγωγικό έργο. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, κάποια στιγμή θα μιλήσουμε ιδιαίτερα για το θέμα, για ένα πρόγραμμα που κάνουμε πάνω στο Include. Εννοείται. Το οποίο εννοείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για Ιαπωνία και πολλά έχουμε να πούμε. Πολλά έχουμε να πούμε. Ναι, ας το πω αυτό, ας πούμε, να δείτε τι κοινωνικό έργο προσφέρει ο Ηρακλής. Αυτή τη στιγμή παιδιά από τα ΚΕΘΕΑ, τα οποία βρίσκονται στην απεξάρτηση, σε καλύτερη βέβαια, βοηθάνε παιδιά τα οποία είναι στο φάσμα του αυτισμού να μάθουν τζούντο. Αυτή η δράση γίνεται στο Include και συμμετέχουν οι αθλητές του Ηρακλή. Ναι. Καταλαβαίνεις για τι πράγμα μιλάμε. Και μπράβο. Εντάξει. Ευχαριστώ. Αυτά κάνουμε. Ευχαριστώ, δάσκαλε. Έγινε. Να σε καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο, και συγγνώμη που δεν σιγά... Δεν πειράζει. Δεν μπορούσα να ακούσω, είμαι στον δρόμο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει. Καταλαβαίνω. Έγινε. Καλό βράδυ, άντε, καλό βράδυ. Άντε, για χαρά, γεια. Αυτά λοιπόν από τον δάσκαλο, όπως τον αποκαλούμε οι περισσότεροι, στον Ηρακλή, όλα αυτά τα χρόνια, προπονητής. Αν και στο τζούντο νομίζω η λέξη προπονητής δεν πολύ ακούγεται. Ναι, αυτό. Εντάξει, το μετέφρασα εγώ. Ο σενσέι είναι ο δάσκαλος. Προπονητής δεν το λένε. Ούτε coach στο τζούντο, θα σου πει ο άλλος coach. Έχεις να φας κανένα coach στο κεφάλι. Ναι. Λοιπόν, αυτά και με το έτσι μια μικρή παρένθεση για το τζούντο του Ηρακλή και με αφορμή το τουρνουά που ανακοίνωσε πρόσφατα. Παναλαμβάνω, ο Εργοτέλης απέκλεισε τον Όφη στα πέναλτι. Ο Όφη έχασε 2 πέναλτι στην κανονική διάρκεια από τα 3 που κέρδισε και έχασε και άλλα 2 στη διαδικασία μετά. 4 δηλαδή έχασε. Ρε παιδιά, συγγνώμη που γελάω, αλλά... Παναθηναϊκός Λαμία στο 35ο λεπτό στο 0-0. Είχε κερδίσει η Λαμία 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Στο ΆΚΑ παίζουν. Πάει και ο Παναθηναϊκός. Κάτσε ρε φίλε, στο 35 είναι. Ναι, θα δούμε. Κλείσεις πότε είναι, Παρασκευή. Δεν μας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και για τη συμμετοχή σήμερα των πιτσιρικάδων μας που μας μοιράστηκαν το τι έγινε πριν πολλά χρόνια, σαν σήμερα το 71, στο Ηρακλής Παναθηναϊκός 1-0. Ευχαριστούμε τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε μεταξύ άλλων να παρακολουθήσετε σεμινάρια και στην πληροφορική. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α 2310 222 962 και datalabs.edu.gr. Δίνω σκυτάλι στον μοναχικό Ζάχο Ντρούλινγκ, ούτε guest ούτε τίποτα. Έχεις guest. Επέστατε. Βα τα λέω πάλι. Πού το στελάτε. Έχει πορείες, ναι. Θα έρθει ο Στέλιος ο Παπαντονίου να είναι δίπλα στον Ζάχο Ντρούλινγκ, καθώς σήμερα απουσιάζει, από ό,τι καταλαβαίνω, νάτος, καταφωνεί, πολλά χρόνια θα ζήσεις, απουσιάζει ο Τάσος ο Τρέγιας. Εμείς πρώτο Θεός αύριο, 7 και κάτι με 8 και κάτι, στο καθιερωμένο μας pre-game εν ώψη του αγωνιστικού Σαββατοκυριακού. Καλό βράδυ σε όλους.